Χαίρετε, παιδιά. Εσύ, ναι, εσύ εκεί πέρα. Εσύ που ξέρεις πώς δουλεύει όλο αυτό το θέμα, να ξέρεις, δεν θα πω σε αυτό το βίντεο οτιδήποτε καινούριο για εσένα, οπότε χάνεις το χρόνο σου βλέποντας αυτό το βίντεο. Πάνε δες κάτι άλλο καλύτερα. Όλοι οι υπόλοιποι, να ξέρετε, ο bodybuilder δεν χτίζεται με τα στεροειδή. Και αφήστε με να σας εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, καταρχήν, τα στεροειδή όντως δουλεύουν πάρα πολύ καλά όσον αφορά τη μυϊκή ανάπτυξη. Το είχα αναφέρει και σε άλλο βίντεο νομίζω. Κάνανε ένα πείραμα σε 4 ομάδες ατόμων, 2 από τις οποίες δεν μας ενδιαφέρουν. Είναι γάμα εθνική. Δεν είμαι καλός στα ποδοσφαιρικά αστεία. Οι 2 ομάδες ατόμων που μας ενδιαφέρουν όμως ήταν μια ομάδα που έκανε προπόνηση με βάρη και μια ομάδα η οποία έπαιρνε στεροειδή χωρίς να κάνει προπόνηση με βάρη. Απλά έπαιρνε στεροειδή. Στο χρονικό διάστημα στο οποίο αυτοί που κάναν προπόνηση με βάρη βάλανε μια τάδε μυϊκή μάζα, γύρω στα 2 κιλά, αυτοί που ξύλανε το καβλί τους παίρνοντας στεροειδή βάλαν τη διπλάσια μυϊκή μάζα, γύρω στα 4 κιλά δηλαδή. Παρά τα αυτά, αντίθετα με την άποψη πολλών, οι μισοί από τους οποίους δεν γυμνάστηκαν ποτέ σοβαρά στην ζωή τους, δεν αφοσιώθηκαν ποτέ στην ανάπτυξη μυϊκής μάζας σοβαρά, τον bodybuilder δεν τον χτίζουν τα στεροειδή. Ο bodybuilder είναι 20% θέληση, 20% DNA, 20% γνώση, γνώση του προπονητή συνήθως, γιατί υπάρχουν και bodybuilders που είναι πιο χαζοί και από μένα, 20% τρόπο ζωής και 20% στεροειδή. Ό,τι από αυτά και αν βγάλεις από την εξίσωση, θα καταστρέψει τον bodybuilder. Ναι, θα είναι πιο τούμπανος από το 85% των ανθρώπων, αλλά αν πάει για Mr. Olympia θα τον πυροβολήσουν στην πόρτα. Ο bodybuilder γυμνάζεται κατά πάσα πιθανότητα κάθε μέρα. Κάνω πολλά πράγματα σε καθημερινή βάση, το να σηκώνω βάρη δεν είναι ένα από αυτά. Τρώει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κοιμάται πολύ συγκεκριμένες ώρες, δεν παίρνει ναρκωτικά, δεν κάνει καταχρήσεις κλπ. Και γενικότερα κάνει πολύ ακραία πράγματα για να βγει ο καλύτερος bodybuilder παγκοσμίως. Ο Jay Cutler ξυπνούσε από το βραδινό του ύπνο για να κάνει αερόβια άσκηση και να φάει. Λογικά τρέξιμο έκανε στο διάδρομο ή κάτι τέτοιο. Ο άλλος είναι 151 κιλά και επειδή είναι μουσουλμάνος τρώει σύμφωνα με το Ραμαζάνι. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τρώει όταν ο ήλιος είναι στον ουρανό. Θυμάσαι για το 20% θέληση και 20% DNA που λέγαμε. Αυτό είναι φίλε. Άλλοι δεν μπορούν να νηστέψουν μια εβδομάδα και ο άλλος είναι bodybuilder και περνάει ραμαζάνι ρε φίλε. Θα προτίμαγα να αυτοκτονήσω. Με DMP. Ελπίζω να το έπιασε κανένα στο αστείο. Άκυρο, είμαι εντελώς μαλάκας. Δεν είναι καθόλου αστείο. Άσχετα με όλα αυτά, όταν μιλάμε για εκείνους τους 10, 10 είναι. Ναι, 10 πρέπει να είναι. Εκείνοι λοιπόν οι 10 στη σκηνή του Mr. Olympia δεν παίρνουν στεροειδή για να είναι πιο τεράστιοι από εσένα και από εμένα. Στα αρχίδια τους μας γράφουν εμάς. Παίρνουν στεροειδή για να είναι πιο τούμπανοι από 9 άλλους φρικαρισμένους τυπάδες που καρφώνουν ενέσεις, γυμνάζονται σαν να μην υπάρχει αύριο και τρώνε σαν να μην υπάρχει σήμερα. Εκτός από τον Big Ramy που όπως είπαμε περνάει ραμαζάνι και για κάποιο λόγο μπορεί και ακόμα να αναπτύσσεται χωρίς να τρώει ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, βέβαια, ο ανταγωνισμός στο bodybuilding το έφερε εδώ που είναι σήμερα, εν έτη 2015. Το bodybuilding δεν ήταν έτσι. Και ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Τον Larry Scott τον έχεις ακουστά? Ούτε εγώ τον είχα ακουστά μέχρι που έκανα έρευνα για αυτό το βίντεο. Ήταν ο πρώτος Mr. Olympia. Είχε κερδίσει βασικά τον πρώτο διαγωνισμό που είχε γίνει το 1965, καθώς και τον δεύτερο ένα χρόνο μετά. Πέθανε κάποια χρόνια αργότερα. Πέρυσι, το 2014 και σε ηλικία 75 ετών. Πολλοί άνθρωποι δεν φτάνουν καν σε αυτή την ηλικία χωρίς να κάνουν bodybuilding ρε φίλε. Τι οργανισμό έχει ο τυπάς? Λίγο αργότερα, 25 χρόνια αργότερα για την ακρίβεια, το 1990, Mr. Olympia ήταν ο Lee Haney. Lee Haney, τέλος πάντων δεν ξέρω πώς προφέρεται. Αν δεν κάνω λάθος, πήρε τίτλο του Mr. Olympia αρκετές φορές, ζει ακόμα και είναι 55 ετών. Ας κάνουμε skip μέχρι το 2014, 2014 δηλαδή πέρυσι βγήκε Mr. Olympia ο Phil Heath, που επί του παρόντος είναι 35 χρονών. Τώρα, αυτοί οι τρεις τελευταίοι που ανέφερα είναι αυτοί. Όπως καταλαβαίνεις, το σώμα του πρώτου όλοι θα ήθελαν να το έχουν. Κάποιοι ίσως να ήθελαν και το σώμα του δεύτερου. Αλλά, αν πραγματικά ήθελες να είσαι σαν τον τρίτο, τότε μάλλον θα πρέπει να επαναορίσεις τις προτεραιότητές σου σαν άνθρωπος. Επίσης, αυτός ο τελευταίος ο Phil Heath σε συγκεκριμένη φωτογραφία είναι και χοντρός. Δεν είναι σε κατάσταση διαγωνισμού, όπως οι άλλοι δύο. Αλλά πολλοί θα το ξέρετε ήδη. Τέλος πάντων,
Στη σκηνή είναι έτσι. Επίσης, τώρα τελευταία έχουν πριστεί λίγο τα σωθικά του από τα φάρμακα και είναι έτσι. Μπορείς να δεις τη κοιλιά, πιστεύω, και ας είναι γυρισμένος και πλάτη. Ενώ παλιά οι bodybuilders μπορούσαν να κάνουν αυτό. Βλέπεις που βρίσκεται η κοιλιά του. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω ούτε εγώ πλέον. Τότε το κάνανε οι bodybuilders. Για βάλτε να το κάνουν τώρα. Από τους 10 θα μπορούν να το κάνουν οι 2,5. Αυτή η τεράστια κοιλιά που έχουν οι bodybuilders είναι από υπερβολική πρωτεϊνοσύνθεση στα σωθικά λόγω στεροειδών. Άσχετο! Αποτελεί έναν από τους λόγους που το bodybuilding είναι τόσο δύσκολο. Πρέπει να γίνεις όσο το δυνατόν πιο τεράστιος και γραμμωμένος, πράγμα που χρειάζεται και στεροειδή. Τα οποία κάνουν την κοιλιά σου έτσι. Πράγμα που μπορεί να σου στερήσει μια καλή θέση σε διαγωνισμό. Γι' αυτό, αλάνια, δώστε στους bodybuilders τον σεβασμό που τους αξίζει. Πεθαίνουν που πεθαίνουν νέοι, μην είστε σκληροί μαζί τους. Και ας ελπίσουμε να γίνει κάτι και να σταματήσουμε να βλέπουμε τερακτώδεις κοιλιές στο bodybuilding. Κάτι άλλο. Πολλοί που μπορεί να βλέπετε στο ίντερνετ, που οι οποίοι είναι τέρμα γραμμωμένοι, είναι σαν bodybuilder γραμμωμένοι, ρε φίλε, τέρμα, είναι τέρμα στεγνή, αλλά απλά έχουν μικρότερο μέγεθος και υποτίθεται είναι φυσική κλπ. Ναι, κάποιοι από αυτούς είναι φυσικοί, όντως. Αλλά πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς δεν είναι φυσικοί. Μην νομίζεις ότι αν ο άλλος πάρει στεροειδή γίνεται τεράστιος και γάμισε τα, ρε φίλε. Όταν κάποιος παίρνει στεροειδή, είναι ανάλογα τι γυμναστική θα κάνει, πόσα στεροειδή θα πάρει, γενετικά το DNA του δηλαδή πώς είναι, και αν θα μπορεί να έχει κατάλληλη πρωτεϊνοσύνθεση για να γίνει τούμπανο τεράστιος. Δεν είναι δηλαδή κάποιος ανάγκη αν παίρνει στεροειδή να είναι 135 κιλά. Μπορεί να είναι, ρε φίλε, 85 κιλά, full στεγνός. Okay. Να είναι 70-85 κιλά φουλ στεγνός και είναι να παίρνει στεροειδή, ρε φίλε. Το ότι μπορεί να γίνει φυσικά δεν σημαίνει ότι κάποιος το έκανε φυσικά. Έχω ένα βίντεο στο description το οποίο μιλάει για αυτό το πράγμα, σημάδια του ότι κάποιος δεν είναι φυσικός, αλλά είναι στα αγγλικά. Το βίντεο έφτασε στα τελευταία του δευτερόλεπτα, ελπίζω να σας δω στο επόμενο βίντεο. Μην παίρνετε στεροειδή και γεια σας. Θα τα πούμε.